Ωραία. Κάποιοι λένε μωρέ, έχει καταντήσει γραφική η Ραχή Μακρύ. Εντάξει, αυτό το λέγανε από πάρα πολύ καιρό. Δεν έχουν να πούνε κάτι άλλο και γραφικοποιούν τον καθένα χωρίς να έχουν κανένα επιχείρημα. Πρόβλημά του. Ένα με κάνει κράγια δεν είναι δημοσιότητα. Γιατί να κάνει φωτογράφηση γυμνή, γιατί να κάνει πασαρέλα, γιατί να κάνει αυτά τα πράγματα. Γιατί έπρεπε, έτσι πρέπει να κάνουν και οι πολιτικοί, να σηματοδοτούν δηλαδή και να δίνουν στου νέου το μήνυμα. Ο σύζυγο πόσο αντέχει ακόμα. Όχι, αντέχει πάρα πολύ. Είναι πολύ καλά νομίζω. Βγάζει ότι σε γυναίκα αφέντρα σπίτι. Όχι, έχουμε ισότιμες, ας το πούμε, σχέσεις, έτσι νομίζω δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς δεν αφήνω κανέναν άλλο στο σπίτι, ούτε να μιλάει, πέρα από το γιο μου που δεν με αφήνει. Το μεγάλο που έχει πάρει από μένα. Παντόφλα. Όχι, ρε, παντόφλα, εντάξει. Βγάζει λίγο αυτό το στυλάκι. Δηλαδή, τον έχεις δηλαδή. Είναι πολύ γλυκιά, μην με βλέπεις έτσι. Τρίτο παιδί. Δεν ξέρω, μπορεί. Να σου πω, το σκεφτόμουν για αυτό που λες για τρίτο παιδί και είπα ότι δεν είναι λίγο εγωιστικό. Όταν υπάρχουν τόσα παιδιά αυτή τη στιγμή που υποφέρουν. Δηλαδή, σκεφτόμουν με την έννοια και το έχω συζητήσει και με τα παιδιά μου για να γίνει αποδεκτό. Θα ήθελα πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, να υιοθετήσω ένα παιδί από περιοχές που έχουν πληγεί από τον πόλεμο και έχουν χάσει τους γονείς του. Πάρα πολύ αυτό. Πλαστική επέμβαση που θα έκανε, εάν θα έκανε. Ναι, φοβάμαι, δεν θέλω να κάνω τέτοια πράγματα. Εξάλλου, δεν πιστεύω στην εσωτερική ομορφιά και στην καλλιέργεια της ψυχής, παντανακλά. Πάντα νακλά. Όπου η κυρία Ραχή...